ο κομβικός ρόλος της περιφέρειας Ηπείρου στον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό για τον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας των logistics αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στα Γιάννενα με θέματα logistics στην περιφέρεια, το όραμα και η πράξη. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Επιμελητήριο Ιωαννίνων και η Ελληνική Εταιρεία Logistics με στόχο την ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου της Δυτικής Ελλάδας για κέρια ζητήματα που αφορούν τις εξελίξεις στα logistics, τις υποδομές και την σημασία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους όπως είναι η εμπορία, η βιομηχανία και οι υπηρεσίες. Στον ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο ως κύρια πύλη εισόδου και εξόδου αγαθών και εμπορευμάτων μέσω της Αδριατικής προς την Νότια και Κεντρική Ευρώπη που διαδραματίζει η περιφέρεια Ηπείρου, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, Βασίλης Ζεϊμπέκης, τονίζοντας πως η Ήπειρος έχει σήμερα την ευκαιρία να αναδεχθεί ως κόμβος όχι μόνο συνδυαστικών μεταφορών, αλλά και να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα λόγω των υποδομών, όπως είναι οι οδικοί άξονες, αλλά και το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας συνεισφέρει με περίπου, είναι τελευταίο στοιχείο, το έχουμε υπολογίσει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 12% στο ΑΕΠ της Ελλάδας, κατατάσσοντάς τον δεύτερο σε συνεισφορά μετά από τον τομέα του τουρισμού. Μάλιστα, σημαντικές επενδύσεις και διαγωνιστικές διαδικασίες που συνολικά προσεγγίζουν τα 2 δις ευρώ είναι σε εξέλιξη ή αναμένεται να προχωρήσουν το προσεχές διάστημα με εμπλοκή τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα μέσω της αξιοποίησης παγίων τα οποία γνωρίζουμε όλοι. Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την εφοδιαστική αλυσίδα, εκτιμούμε ότι η περιφέρεια Ηπείρου διαδραματίζει ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο ως κύρια πύλη εισόδου και εξόδου αγαθών και εμπορευμάτων μέσω της Αδριατικής προς την Νότια και Κεντρική Ευρώπη. Ειδικότερα, η ευρύτερη περιοχή έχει σημαντικές ευκαιρίες να αναδειχθεί όχι μόνο ως κόμβος συνδυασμένων μεταφορών, αλλά και να αξιοποιήσει πλήρως προς όφελος της ανταγωνιστικότητας και της οικονομίας τις δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που της παρέχουν οι υποδομές που διαθέτει ή εκκινούν σύντομα, όπως για παράδειγμα η Εγνατία Οδός, το μεγάλο οδικό έργο Ιωάννινα Κακαβιά, που ουσιαστικά ολοκληρώνει τον άξονα στην Ιωνία Οδό και βέβαια ο λιμένας της Ηγουμενίτσας. Και αυτά είναι ενδεικτικά. Εκτιμάται δε πως η αξιοποίηση του λιμένα της Ηγουμενίτσας με τη συμμετοχή του επενδυτικού σχήματος διεθνούς εμβέλειας, με μεγάλη εμπειρία στη λειτουργία και διαχείριση λιμενικών υποδομών, θα συμβάλλει στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας της ευρύτερης περιοχής και στην καθιέρωση της Ηγουμενίτσας ως βασικού κόμβου μεταφοράς και επικοινωνίας με την Νότια και Κεντρική Ευρώπη. Χαιρετισμό στην εκδήλωση, αναφερόμενη και στην κομβική θέση της Ηπείρου, απίφθηναν ο Αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Γοργόλης και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, Μάκης Χρυσοστόμου. Η περιφέρεια πριν τα τελευταία χρόνια με τους οδικούς άξονες έχει μπει στο παιχνίδι και νομίζω ότι το τελευταίο πρέπει να κρατήσουμε ότι και με τον Λιμένα τώρα, με τον Ολή και έχουμε τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του Ολή, ο οποίος θα κάνει και εισήγηση σήμερα, είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Βλέπουμε ότι στα logistics μπορούμε να έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι εδώ. Μπορούμε πραγματικά να γίνουμε μια πύλη της Ευρώπης και νομίζω ότι όλο αυτό το περιβάλλον το οποίο ακολουθεί την επιχειρηματική δραστηριότητα την οποία εσείς εκπροσωπείτε έχει ένα υπόβαθρο το οποίο δημιουργούμε εμείς οι φορείς μεταξύ των οποίων και η περιφέρεια, διότι πραγματικά για να γίνουν όλες εκείνες οι υποδομές οι οποίες έχουν δημόσια χρειά, πραγματικά εμείς έχουμε μεγάλες διοικητικές διαδικασίες και μεγάλες διοικητικές διαφορεύσεις και τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές δράσεις της περιφέρειας έχουν γίνει προκειμένου να δημιουργηθούν ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία έρχεσαι σήμερα, τα βρίσκετε και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να κάνετε πράγματα που έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα για τη χώρα και όχι μόνο για την περιφέρεια. Η Ήπειρος και τα Γιάννενα ως πρωτεύουσα αποτελεί μια δυναμικά αναπτυσσόμενη περιοχή με πλούσια ιστορία, παράδοση και παράδοση. Η στρατηγική γεωγραφική θέση της Ηπείρου σε συνδυασμό με τις σύγχρονες υποδομές και το άριστο επιχειρηματικό περιβάλλον την καθιστούν ιδανικό προορισμό για επενδύσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι ιδιωτικοί άξονες μας έφεραν πολύ κοντά στις πρωτεύουσες και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Η
υπάρχει όντως ένα μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή μας. Το αεροδρόμιο Ιωαννίνων υποβαθμίζεται συνέχεια. Αρκετές φορές προσπαθήσαμε να φέρουν εταιρείες σε ευθύνο κόστος, το οποίο δεν μπορέσαμε να καταφέρουμε. Το τρένο, από ό,τι μας είπε και ο υπουργός, ότι είναι δύσκολο να βρεθεί χρηματοδότηση γιατί υπάρχουν πολλά χρήματα. Ο κύριος οδικός άξονας που μας ενώνει με την Αλβανία ακόμα είναι υπό μελέτες, κατασκευή, θα δούμε πότε θα τελειώσει. Και ο άξονας Φιλιππιάδα Ακτίου ακόμα είναι και αυτό στα σχέδια για να γίνει. Αν ενώσουμε μόνο το πάσδιγμα αυτή, τα Γιάννα θα γίνουν όντως μια περιοχή πολύ δυνατή και πολύ δυνατή για τα logistics μαζί με το λιμάνι, με το λιμένα της Ιγουμενίτσας, που τώρα θεωρώ ότι το ιδιωτικό κομμάτι του λιμένα θα το αναπτύξει περισσότερο. Θεωρούμε ότι η περιοχή θα αναπτυχθεί περισσότερο. Όλα αυτά μαζί θα πρέπει να τα δει και η πολιτεία και να δώσει τα χρήματα και να μην απορροφάνε τα χρήματα δύο περιοχές της Ελλάδας. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει σκαρφαλώσει στην 19η από την 42η θέση με βάση τη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας στον δείκτη ελκυστικότητάς της ως προς τις εμπορευματικές μεταφορές, έχοντας όμως να αντιμετωπίσει και αρκετές προκλήσεις. Και μία από τις μεγαλύτερες είναι η απουσία που υπάρχει σήμερα σε ό,τι αφορά το σιδηροδρομικό δίκτυο. Είμαστε ως χώρα στον κόσμο, έτσι, έχει περίπου 160 χώρες όπου αξιολογεί αυτός ο δείκτης και η Παγκόσμια Τράπεζα, είμαστε μέσα στην 20. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, γιατί αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει κάποιες ενέργειες που προφανώς αφορούν τα logistics και το πόσο, θα έλεγα, ελκυστική είναι η χώρα για επενδύσεις στα logistics και ευρύτερα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Η Ελλάδα, ναι, έχει κάνει σημαντικές κινήσεις όσο αφορά στην ανάπτυξη τη στρατηγική για τα logistics. Είπαμε πριν για τις επενδύσεις, οι οποίες γίνονται σε εμπορευματικά κέντρα, σε αποθηκευτικούς χώρους, για τις υποδομές επίσης έκανα αναφορά. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορώ να μην αναφέρω το γεγονός ότι δεν μπορεί μια χώρα να λέει ότι θα προσελκύσει διεθνές φορτίο και θα είναι το κέντρο διαμετακόμισης εμπορευματοκιβωτίων και να έχουμε σημαντικό πρόβλημα με το σιδηρόδρομο. Και το πρόβλημα δεν είναι τωρινό, είναι ένα πρόβλημα το οποίο το ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτά που δυστυχώς μάθαμε με πολύ άσχημο τρόπο, λόγω του δυστυχήματος στα Τέμπη περί τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης, δεν είναι κάτι καινούριο, ήταν ένα θέμα το οποίο είχαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό λοιπόν σίγουρα παραμένει ένα πρόβλημα και θα έλεγα ότι χωρίς το σιδηρόδρομο, προφανώς η έννοια του logistics έχει θέματα. Και θα έλεγα ότι ο σιδηρόδρομος είναι κομβικό, αν θέλετε, μέσο όσο αφορά την διακίνηση των κοντέινερς κυρίως προς την κεντρική Ευρώπη, αλλά βεβαίως και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Στον κομβικό ρόλο που έχει το λιμάνι της Ιγουμενίτσας αναφέρθηκε ο Διευθύνοντας Σύμβουλος του ΟΛΗΓ ΑΕ, Αθανάσιος Πορφύρης, ενώ στη Συμβολή της Γέφυρας Ρίου Αντιρίου αναφέρθηκε ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της Γέφυρα ΑΕ, Πάνος Λούκας. Βλέπουμε μια αύξηση της τάξης του 22% σε εμπορεύματα τα οποία έρχονται από την Αθήνα, κυρίως από την πρωτεύουσα. Λιγότερο από 24 ώρες και πόσο σημαντικό αυτό είναι για τα ευπαθή προϊόντα, όπως είναι τα ψάρια, τα κινητοπροσωπευτικά και οτιδήποτε άλλο. Μέσα σε 24 ώρες τα εμπορεύματα να βρίσκονται στην Ιταλία και στην Κεντρική Ευρώπη. Και συνεχόμενε εμπορικές συμφωνίες και συνεργασίες με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και είμαστε προς συζήτηση για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το dry port που έχει λιμένες από το μεταλλεύω του λιμάνι της Θεσσαλονίκης στη Σόφια. Αλλά όλες οι χώρες όπως είναι η Βόρεια Μακεδονία, όπως είναι η Ρουμανία, η Βουλγαρία, έχουν το λιμάνι της Ιγουμενίτσας σαν την ευκολότερη και την ασφαλέστερη δίωδο από και προς την Κεντρική Ευρώπη. Επίσης, το τελευταίο διάστημα έχουμε κάνει αρκετές κινήσεις με το τελωρίο Ιγουμενίτσας για να έχει προσπιτά όλη η Τουρκία και μπορούμε να εκδίδουμε πιστοποιητικό ταφέρα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό πάμε να δημιουργήσουμε ένα long bridge. Τι ονομάζουμε long bridge? Όπως σας είπα, ένα φορτηγό ξεκινάει από την Κωνσταντινούπολη, κατευθύνει στην Ιγουμενίτσα με τους εναντίον οδού, περνάει απέναντι με καράβι στην Ιταλία, από Ιταλία, από Αμπόνα, πάλι πρίντες και μπορεί να πάει στη Σιπιταβέκια, στο λιμάνι της Ρώμης ή σε αντίστοιχο λιμάνι της Νάπολης, να συνεχίσει και να πάρει το πλοίο και μέσα σε 48 ώρες να βρίσκεται η Ισπανία ή ακόμα και η Πορτογαλία. Άρα φανταστείτε πόσο σημαντικός είναι αυτός ο κόμβος και αυτές οι συνέργειες μεταξύ οδικών αξιών και λιμένων, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε και να αξιοποιήσουμε την άμεση και ανεμπόδιστη μετακίνηση των εμπορευμάτων. Δεν θα αναφερθώ
αναλυτικά στη συμβολή της γέφυρας Ρίου-Αντιρίου, αλλά σε ό,τι αφορά την εφοδιαστική αλυσίδα, που είναι και το θέμα μας, θα ήθελα να επισημάνω, όπως γνωρίζετε καλύτερα οι ειδικοί του κλάδου, ότι οδήγησε η κατασκευή της σε μεγάλη ανάπτυξη στον τομέα των logistics, καθώς εξασφάλισε αξιοπιστία. Πλέον ο κ. Παπαγεωργίου της PTL, όταν υπόσχεται ότι θα παραδώσει ένα φορτίο, ξέρει πότε θα το κάνει. Ενώ σε ό,τι αφορά και τον πρωτογενή τομέα, έδωσε μεγαλύτερη κλίμακα στο θέμα της διάθεσης και της διανομής των προϊόντων. Ευπαθή προϊόντα πλέον μπορούν να φτάνουν να πιάνουν μεγαλύτερες περιφέρειες και μεγαλύτερες ακτίνες. Σε ό,τι αφορά τώρα το μέλλον, νομίζω ότι υπάρχουν προοπτικές και προκλήσεις. Υπάρχουν τα δύο μεγάλα λιμάνια, το λιμάνι της Πάτρας της Οικουμενίτσας. Βεβαίως αυτό δίνει προοπτική και στην πόλη των Ιωαννίνων και στην περιφέρεια της Υπήρου που βρισκόμαστε. Και βέβαια όλοι αναμένουμε την ολοκλήρωση του Πάτρα Πύργος. Νομίζω το Πάτρα Πύργος θα δώσει μεγάλη όθηση και στον τουριστικό τομέα και κατ' επέκταση στον τομέα των logistics. Προβλέπω δε ότι ειδικά για φέτος θα έχουμε μια πολύ καλή τουριστική χρονιά. Είχαμε τα σημάδια και τα στοιχεία τα περσινά. Νομίζω θα είναι ακόμα καλύτερη και στον οδικό τουρισμό. Αυτό θα έχει μεγάλο θετικό αποτύπωμα και στην αλυσίδα των logistics. Τα πλεονεκτήματα που διαθέτει το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, ώστε να μπορέσει να καταστεί και διακομιστικό κέντρο εμπορευμάτων, αναφέρθηκε από την πλευρά του ο αερολιμενάρχης Βασίλης Μιτσιμάρης. Η πρίγα του αεροδρομίου είναι η πίστα. Η πίστα και ο διάδρομος. Λοιπόν, η πίστα είναι σε τέσσερα στρέμματα. Ο διάδρομος 2,5 χιλιόμετρα περίπου επί 45 μέτρα. Με μεγάλη αντοχή. Όπως και η πίστα είναι προδιαγραφών, στρατικό προδιαγραφών και μάλιστα επειδή η ίδια εταιρεία είχε κάνει και στο Βενιζέλο το έργο αυτό, είναι όμοια με το Βενιζέλο. Τι σημαίνει πίστα? Σημαίνει ότι μπορείς να δεχτείς πέρα από τα επιβατικά αεροσκάφη, να δεχτείς και αεροσκάφη με κάρκο που έχουν μεγάλο χρόνο παραμονής. Δηλαδή θέλουν να παραμείνουν στο έδαφος για να ξεφορτώσουν, να φορτώσουν κτλ. Και βέβαια να έχεις, είναι μεγάλο το αεροσκάφος και να έχει αντοχή η πίστα που θα το δεχτεί. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά τα πληρούν. Το αεροδρόμιο από την τοποθεσία του, από την οριοθέτησή του, βρίσκεται κοντά στο σταυροδρόμι της Ιωνίας και Γερμανικής Οδού. Σε απόσταση ένα κομμάτι. Κοντά στη βιομηχανική ζώνη. Κοντά στο λιμάνι της Οικουμενίτσας. Συνδυαστικά δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε με το λιμάνι της Οικουμενίτσας. Είναι φτηνά τα τέλη χρήσης. Το αεροδρόμιο Ιωνίων το διαχειρίζεται η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Και τα τέλη χρήσης είναι φτηνά. Και η παραμονή του αεροσκάφου στον αερολιμένα δεν στοιχίζει πολύ. Αυτό δίνει τη δυνατότητα και όταν έχει 64 στρέμματα πίστα να δεχτεί αρκετά και να μην σε ενοχλεί δηλαδή η υπόλοιπη εμπορική κίνηση που έχει. Δεχόμαστε κάθε χρόνο 4-5 πτήσεις για εμείς τα προϊόντα. Ένα από τα προϊόντα που μεταφέρεται είναι και ο γόνος. Και μου έκανε εντύπωση ότι τι μπορούμε να αναπτύξουμε από εδώ και πέρα. Μπορεί να παίξουμε τον δίπολο όπως παίζεται Αχίαλος Βόλος. Αγίαλος Βόλος Μετέωρα. Οικουμενίτσα Αεροδρόμιο Ιωαννίνων Μετέωρα. Εάν είναι και η Ε65. Περιμένουμε. Έτσι προσπαθούμε μάλλον, όχι περιμένουμε, προσπαθούμε. Πτήσεις ας πούμε της Τούσλας, θα το θυμίσω και αυτό. Ήταν πτήση μεταφοράς τουριστών. Να σας πληροφορήσω ότι υπάρχει πτήσεις. Μας έφερε κοντά με την Κύπρο και κάποιες εταιρείες που γνωρίζουν τον Λάσκο Μία που έστειλε λουλούδια στην Κύπρο. Έκανε δηλαδή μεταφορά προϊόντων. Αναπτύσσοντας δηλαδή το δίκτυό μας με άλλες πόλεις, συνδέομαστε με άλλες πόλεις, μπορούμε να αναπτύξουμε και το εμπόριο κοντά στον τουρισμό. Διαθέτει, πέρα που είπαμε τα κάψιμα και τα λοιπά, διαδικασίες δορυφορικές προσέγγισης, δηλαδή το πλάνο έρχεται με πιστότητα, με ακρίβεια στον προορισμό του. Βέβαια δεν έχουμε νικήσει το θέμα της ομίχλης. Αλλά και στη Θεσσαλονίκη, όταν υπάρχει ομίχλη, τα αεροπλάνα πάνε στην Καβάλα.